Καλημέρα, Ανδρέα. Σε θέλα και ακούς και μαζί, Ανδρέα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μου. Έτσι, να δούμε μαζί ποιες αλλαγές είναι αυτές, πόσο βοηθούν και αν βοηθούν, και τι πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει εσύ ως μοτοσυκλετιστής από Κούνια. Πώς βλέπεις τώρα αυτές τις αλλαγές? Θα βοηθήσουν να μειωθούν τα τροχαία? Είναι απλά για να γίνονται αλλαγές ή είναι ουσιαστικές που στο τέλος της ημέρας μπορούμε να δούμε καλύτερους αριθμούς? Να αρχίσουμε από τους αριθμούς. Όντως, οι μοτοσυκλετιστές, η πιο ευάλωτη ομάδα του οδικού δικτύου, υποφέρει από απώλειες της τάξης των 14-15 ατόμων ανά χρόνο. Δηλαδή, σε μια πενταετία, τα θανατηφόρα τροχαία μπορεί να είναι 250. Αν σκεφτείτε ότι το 30% αυτών είναι μοτοσυκλετιστές, τότε θα δείτε ότι μιλούμε για ένα μεγάλο ποσοστό. Το ποσοστό αυτό μας το δίνει ακόμα μία στατιστική. Από τα κεγραμμένα οχήματα που κυκλοφορούν στην Κύπρο, τις χιλιάδες οχημάτων, οι μοτοσυκλέτες αντιστοιχούν μόνο στο 7%. Άρα αντιστοιχούν στο 7% και έχουν ποσοστό 30-35% στα θανατηφόρα, τότε καταλαβαίνετε πόσο ευάλωτοι είναι οι μοτοσυκλετιστές και οι αιτίες είναι σοβαρές και πρέπει να γίνουν βήματα, πάρα πολλά βήματα. Τα συγκεκριμένα μέτρα του Υπουργού, μετά από διαβουλεύσεις, συζητήσεις με την αστυνομία, ζητήσεις εμπορευγνωμόνων, εμπλοκή του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας, είναι κάποια μέτρα τα οποία θα πέρασαν σε νομοσχέδιο, θα πάνε στη Βουλή. Ναι. Αυτά όλα πιστεύω θα βοηθήσουν τους συναδέλφους μας που κινούνται στο αστικό οδικό δίκτυο και μιλούμε συγκεκριμένα για άτομα τα οποία ονομάζονται επαγγελματίες μοτοσυκλετιστές, αυτοί που ζουν από τη μοτοσυκλέτα τους. Εμάς τους οργανωμένους μοτοσυκλετιστές, ας πάρω τον εαυτό μου, τα μέτρα αυτά δεν πρόκειται να βοηθήσουν στο να μειωθούν οι κινδύνοι που αντιμετωπίζω κάθε μέρα στους δρόμους. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε. Μπορούμε να το κουβεντιάσουμε κάποια άλλη στιγμή, γιατί εδώ έχει να κάνει με τη συνειδητότητα των οδηγών αυτοκινήτων, πώς βλέπουν τον μοτοσυκλετιστή, ποια μέτρα ασφάλειας υπάρχουν κτλ. Άλλο κομμάτι αυτό. Άλλο κομμάτι, Ανδρέα, αλλά το κομμάτι είναι ένα σοβαρό κομμάτι το οποίο πρέπει να σπαταληθούν κονδύλια. Αλλά να πάμε στα συγκεκριμένα μέτρα. Ναι. Εμένα με βρίσκω σύμφωνο. Αν τα πάρω έναν τα μέτρα, τα οποία έχω μπροστά μου, έρχεται και ρυθμίζει αρκετά θέματα τα οποία ήταν, πώς να σου πω, όχι παράνομα, ήταν... Μάλιστα. Για παράδειγμα, η μαθητική άδεια, έτσι. Έβγαζε κάποιος άδεια μαθητική και ήταν ισόβια η μαθητική άδεια. Στον καιρό μου ήταν ισόβια, ναι. Έτσι. Μετά μπήκαμε στην απόκτηση αδειών διαφόρων κατηγοριών και τώρα βλέπουμε ότι αυτοί οι συναδέρφοι, ως τους ονομάζω συναδέρφους, οι οποίοι κινούνται καθημερινά στους δρόμους, κινούνται με μια μαθητική άδεια την οποία δεν προχωρούν στην απόκτηση άδεια οδήγησης. Αυτό θα αλλάξει. Δηλαδή δεν γίνεται να είσαι εκπαιδευόμενος και να αυτοεκπαιδεύεσαι εσύ μέσα στους δρόμους. Να ρωτήσω κάτι, αγαπητέ Τζίμι. Αυτοί οι επαγγελματίες, να πάρουμε το κομμάτι αυτό των φίλων μας, των τελιβεράδων, που είναι εκτεθειμένοι όλη μέρα στο δρόμο δυστυχώς. Αυτοί περνάνε από εκπαίδευση πριν καβαλήσουν το μηχανάκι να πάρει μια παραγγελία? Ή βάζουν μια ταμπέλα έψιλον μαθητευόμενος και τελείωσε? Για να γνωρίζεις, Ανδρέα μου, αυτοί δεν εργοδοτούνται, είναι συνεργάτες των εταιριών τους, οποίων μεταφέρουν τα προϊόντα. Αγοράζουν από μόνοι τους τη μοτοσυκλέτα και το κράνος τους. Μάλιστα. Καμία εκπαίδευση, αμέσως μπαίνουν στην εργοδότηση. Προσπαθήσαμε οι οργανωμένοι μοτοσυκλετιστές και συγκεκριμένα και η αστυνομία Κύπρου να προσφέρει σεμινάρια σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά από ό,τι καταλαβαίνεις, από τη στιγμή που είναι συνεργάτες και όχι υπαλλήλοι, είναι πολύ δύσκολο να τους μαζέψεις. Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα πάμε στο κομμάτι εξοπλισμός. Μάλιστα.
Κομμάτι είναι εξοπλισμός. Συμφωνώ ότι κάθε μοτοσυκλετιστής πρέπει να αυτοπροστατεύεται χρησιμοποιώντας τον προστατευτικό εξοπλισμό. Παράδειγμα χάρη, εμείς δεν είμαστε υποχρεωμένοι. Εδώ είναι ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο πρέπει να σταθούμε. Ναι. Δεν με υποχρεώνει ο νόμος εμένα να χρησιμοποιώ οτιδήποτε πλην του κράνους. Είναι το μόνο που είναι υποχρεωτικό είναι το κράνος. Ασχέτως αν εγώ χρησιμοποιώ πλήρη εξοπλισμό συν αερόσαρκο. Όλα αυτά στοιχίζουν αρκετά λεφτά. Όμως εμείς το κάνουμε με τη συνείδηση μας. Ναι. Γνωρίζουμε ότι θα μειώσουμε τους κινδύνους τους οποίους είμαστε εκτεθειμένοι. Γι' αυτό και πράττουμε αυτό. Δεν είναι όλοι οι μοτοσυκλετιστές φυσικά που το κάνουν. Ναι. Επειδή είπες, φίλε μου Τζίμι, επειδή είπες για το κόστος, πήρα ένα μήνυμα από το φίλο μου το Γιάννη, και λέει το ΕΛΑΜ έχει κάνει πρόταση για χαμηλή φορολόγηση της τάξης του 5% του προστατευτικού εξοπλισμού για μηχανές, για μοτοσυκλέτες. Ο φίλος μου ο Γιάννης είναι μετά από εισήγηση δική μας που ήρθε, διότι έχουμε μια συνεργασία μαζί του σε θέματα οδικής ασφάλειας. Ήταν πρόταση την οποία καταθέσαν από παλιά οι μοτοσυκλετιστές, όχι μόνο τώρα, ξεχάστηκε. Την εξανέβαλε το ΕΛΑΜ τώρα για μείωση του ΦΠΑ. Καταλαβαίνω ότι το Υπουργείο Οικονομικών αποκλείεται να έρθει να το κάνει ζήτημα. Εμείς ζητούμε να μειωθεί από το 19% να πάει στο 5%. Μάλιστα. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ, πάρα πολλούς να μπορούσαν να εξοπλιστούν. Μάλιστα. Αυτό, Τζίμι μου, εδώ αναφέρεσαι σε συνειδητοποιημένους μοτοσυκλετιστές που πάνε και αγοράζουν εξοπλισμό και τα λοιπά, έτσι. Ναι, κοίταξε, Ανδρέα, συνειδητοποιημένους. Υπάρχουν και αυτοί που δεν είναι συνειδητοποιημένοι, που μπορεί να είναι και στην ηλικία μου, μπορεί να είναι πιο μικροί, πιο μεγάλοι. Αυτούς, ό,τι και να τους κάνεις, δεν πρόκειται να τους διορθώσεις. Ναι. Τώρα, η απόφαση τώρα όμως αυτή, αναφερόμενες στη απόφαση στους ντελιβεράδες, θα πρέπει τους υποχρώνει να έχουν προστατευτικό εξοπλισμό. Αν περάσουν αυτά τα προτινόμενα νομοσχέδια, ναι, θα είναι υποχρεωμένοι να φορούν προστατευτικό εξοπλισμό, ο οποίος αναλύει εδώ, σακάκι νικηλέκο με φωσφορούχες λωρίδες, παντελόνι, μπότες ή παπούτσα, δεν διευκρινίζει αν είναι ασφαλείας μοτοσυκλέτας ή οτιδήποτε, διότι επισημάνθηκε ότι κυκλοφορούν με κοντά παντελόνια χωρίς παπούτσα κτλ. Προστατευτικές επιγονατίδες, επιαγκονίδες, προστατευτικά πλάτης γοφών. Εμείς αυτά τα έχουμε ενσωματωμένα μέσα στις στολές μας. Τώρα θα είναι υποχρεωτικό όμως για αυτούς. Και ποιος θα τα πληρώνει αυτά, Τζίμι? Εάν μιλάς για την κατηγορία, διότι υπάρχουν διάφορες κατηγορίες επαγγελματιών. Ναι. Υπάρχουν οι messengers, οι οποίοι ανήκουν σε εταιρείες, είναι εργοδοτούμενοι από εταιρείες. Υπάρχουν οι couriers που είναι αυτοεργοδοτούμενοι. Και μετά πάμε στους deliverades, οι οποίοι deliverades είναι αρκετές εκατοντάδες που υπάρχουν στην Ανατολική Κύπριο, ώρα από και χιλιάδες. Με αυτές τις μεγάλες εταιρείες, οι οποίοι είναι συνεργάτες. Τώρα, ποιος θα επιβαρυνθεί το κόστος αυτού του εξοπλισμού, δεν έχει διευκρινιστεί. Δηλαδή, δεν μπορώ να απαντήσω. Λογικά σκεπτόμενος, δύο περιπτώσεις υπάρχουν. Ή θα το επιβαρυνθεί ο ίδιος ο ντελιβεράς, ο αυτοεργοδοτούμενος, επαγγελματίας οδηγός, ή ο εργοδότης του. Δηλαδή, πιστεύω θα υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία ελπίζω να ρυθμιστούν. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή το θέμα μοτοσυκλέτα διαφέρει πάρα πολύ κόσμο και επειδή είναι καλό να γνωρίζουμε κάποια πράγματα, γιατί και οι οδηγοί αυτοκινήτων, όταν ακούνε πράγματα που έχουν να κάνει με τη μοτοσυκλέτα, ίσως γίνονται καλύτεροι στο δρόμο και πιο προσεκτικοί, αντιμετωπίζουμε μεγαλύτερο σεβασμό μια μοτοσυκλέτα. Θα χρειαστεί να κάνουμε και άλλη εκπομπή, φίλε, για να δούμε, πέραν από αυτά που προτείνει τώρα το Υπουργείο, να δούμε γενικότερα θέμα μοτοσυκλέτας, ασφάλεια στο δρόμο. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας, αγαπητέ μου Τζίμι Αγγελίδη, για μια άλλη φορά, για να δούμε το θέμα ασφάλεια στο δρόμο. Δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι τελευταίο.
Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι η πολιτεία άρχισε να ενδιαφέρεται και το δείχνει εμπράκτως, έστω και με αυτές τις κινήσεις του συγκεκριμένου υπουργού, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και με διαβουλεύσεις ελπίζω να βρούμε και άλλους τρόπους που θα βοηθήσουν στην πραγματική μείωση των θανατηφών. Μάλιστα. Μακάρι. Ευχαριστώ, Ζήμια Κελίδη. Καλή συνέχεια. Καλή δουλειά. Με ασφάλεια. Λοιπόν,